Πού είστε βασάδες μου, πού είστε, πώς άλλαξε έτσι ρε το TikTok. Έχω πάθει πλάκα, μιλάμε έτσι. Το βλέπετε. Το βλέπετε. Έχουμε αποκτήσει πολλά στούντι, ρε παιδί μου. Έχει αρχίσει και ρέει το χρήμα, έτσι. Λοιπόν, εντωμεταξύ, τι πανικός είναι αυτός που γίνεται, τι πανικός. Από πού να αρχίσω, δεν ξέρω. Λοιπόν, θα σας τα πάρω τα πράγματα ένα-ένα. Λοιπόν, θα ξεκινήσω αρχικά με τη Xiaomi. Καλά, τι έκανε η Xiaomi, παιδιά. Το είδατε. Μιλάω για το Xiaomi, το My Air Charge. Ναι. Έβγαλα σύρμα το φορτιστή που ακούστε τι κάνει. Είναι, λέει, φορτιστής μέσα στο δωμάτιο και στην ουσία θα μπορείς να φορτίζεις τη συσκευή σου οπουδήποτε και αν κάθεσαι χωρίς καλώδιο. Στην ουσία η Xiaomi λέει ότι ονειρεύεται ένα μέλλον με συσκευές οι οποίες θα τροφοδοτούνται από συσκευή που έχουν μέσα στο δωμάτιο χωρίς να χρειάζεται να παίρνουν ρεύμα από την πρίζα. Βέβαια μιλάμε για φόρτιση η οποία είναι γύρω στα 5 W. Είναι αρχικά σε πολύ πρώιμο στάδιο. Φυσικά η συγκεκριμένη τεχνολογία δεν υπάρχει σε καμία συσκευή προς το παρόν, αλλά λέει ότι έχει σκοπό να τη χρησιμοποιήσει σε αρκετές συσκευές και στο μέλλον θέλει να υπάρξει ένας χώρος ο οποίος θα είναι σαν το σαλόνι, όπως καθόμαστε όλοι, και θα υπάρχουν συσκευές να συνδέονται όλες ασύρματα και να φορτίζουν ασύρματα. Η συγκεκριμένη τεχνολογία χρησιμοποιεί 144 κεραίες, οι οποίες αυτές μετατρέπουν στην ουσία τα ραδιοκύματα σε ηλεκτρισμό και μπορούν έτσι να φορτίζονται όλες τις συσκευές μεταξύ τους. Βέβαια τώρα παιδιά, το κατά πόσο καλό ή κακό θα κάνει σε εμάς που θα είμαστε στον ίδιο χώρο, δεν το ξέρω, τώρα αν θα βγείτε λίγο έτσι, λίγο ζόμπι, θα το δείξει, αλλά οκ. Okay. Προς το παρόν πάντως είναι σε πολύ πρώιμο στάδιο και θα είναι πολύ καλό αν εξελιχθεί αυτή η τεχνολογία, γιατί στο μέλλον δεν θα χρειάζεται να είμαστε κολλημένοι δίπλα σε μια μπρίζα ή να αφήνουμε τη συσκευή πάνω σε ένα φορτιστή. Οπότε stay tuned, γιατί στο μέλλον θα δούμε τρελά πράγματα. Τώρα εντωμεταξύ, τι έγινε εκεί πέρα, έχουμε την Apple εκεί, τι έγινε εκεί πέρα, πώς τους πετσόκοψες έτσι ρε Apple, πώς τους πετσόκοψες έτσι. Τι έκανε η Apple, βγήκε το Facebook τώρα, παιδιά και Google και έχει γίνει ένας πανικός. Η Apple στην ουσία με το update που θα κάνει στο iOS 14 φέρνει στην ουσία κάποια νέα χαρακτηριστικά τα οποία καταστρέφουν την Google και το Facebook. Με ποια έννοια όμως. Βγήκε η Apple σε ό,τι αφορά την ιδιωτικότητα εννοείται και είπε ότι οι εφαρμογές δεν γίνεται πλέον να χρησιμοποιούν χωρίς τη συγκατάθεση των χρηστών τις εφαρμογές οι οποίες όπως είναι το Facebook, όπως είναι website της Google, third party apps, εφαρμογές τα οποία παιδιά χρησιμοποιούν δεδομένα σε ό,τι αφορά από διαφημιστικό περιεχόμενο, δηλαδή όταν ψάχνουμε σε ένα website ή όταν ψάχνουμε κάτι, γιατί νομίζετε ότι το Facebook σας πετάει διαφημίσεις και ξέρει τι ακριβώς θέλετε. Γιατί πολύ απλά η εφαρμογή, χωρίς να σας το λέει, χρησιμοποιείται στο background και στην ουσία δίνει σε τρίτες εταιρείες δεδομένα, όπως είναι π.χ. το προφίλ σας ή η τοποθεσία σας ή τις αναζητήσεις που κάνετε στο Google κλπ. Το οποίο παίρνει πληροφορίες ώστε να μπορέσει να δώσει σε διαφημιστικές και από εκεί υπάρχουν από πίσω και άλλες εταιρείες οι οποίες χρησιμοποιούν αυτά τα δεδομένα ώστε να σας δείξουν διαφημίσεις οι οποίες σχετίζονται με αυτά που ψάχνετε ή χρησιμοποιεί στο Facebook δεδομένα σας ώστε να μπορέσει να πάρει πληροφορίες από αυτά και να δείξει διαφημίσεις και προϊόντα τα οποία εσείς θέλετε. Αλλά αυτό το κάνει φυσικά χωρίς τη συγκατάθεσή σας, όπως και πολλά ακόμα προσωπικά δεδομένα για τα οποία δεν σας ρωτάει. Και τώρα έρχεται εδώ ο Cook με την app και λέει: όπα, στάκα, δεν θα μπορείτε πλέον να τα παίρνετε χωρίς τη συγκατάθεση των χρηστών, τουλάχιστον στις Apple συσκευές. Και το βάζει ως πολιτική και για την Apple αυτό, για τις εφαρμογές δηλαδή της Apple, αλλά και για τους third party developers και άλλες εφαρμογές από τρίτους, όπως είναι το Facebook και η Google κτλ. Και σου λέει ότι για να μπορέσεις να τα χρησιμοποιήσεις θα υπάρχει ειδοποίηση που θα προειδοποιεί τον χρήστη και θα επιλέγει ο χρήστης εάν θέλει να συλλέγει τα δεδομένα σου. Προφανώς αυτό δεν άρεσε στο Facebook γιατί καταστρέφει και τις εταιρείες που δουλεύουν από πίσω και πολλές εταιρείες κάναν αγοροπολισίες και υπήρχαν στατιστικά μέσα από τις διαφημίσεις για το πόσος κόσμος προσεγγίζεται από αυτές, πόσος κόσμος αγοράζει μέσα από αυτές τις διαφημίσεις, που αν αυτά τα κόψει στην ουσία η Apple με την στρατηγική και το update που φέρνει στο iOS 14, θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα σε ό,τι αφορά την Google και το Facebook. Και γι' αυτό κιόλας βλέπουμε ότι η Google τρέχει να προλάβει τις αλλαγές, δηλαδή να ενημερώσει τις εφαρμογές της ώστε να μην συλλέγουν τα δεδομένα, με αποτέλεσμα να βρει κάποιο άλλο διαφορετικό τρόπο. Παιδιά, κατά την άποψή μου, αυτό η Apple δεν το κάνει επειδή είναι καλή, προφανώς. Το κάνει από τη μία γιατί στο μέλλον ίσως θέλει να φέρει κάτι δικό της μπροστά και σίγουρα θέλει να προωθήσει την ιδιωτικότητα ώστε να κάνει και marketing προς αυτήν για να φέρει καινούριους χρήστες στο iOS φυσικά. Τώρα όμως ας φύγουμε από την Apple και ας πάμε σε ένα άλλο θέμα το οποίο είναι η Sony. Τι έκανες βρε Sony εκεί πέρα, βρε παιδάκι μου, τι έκανες εκεί. Παιδιά ακούστε τι έκανε.
αποκλειστικό παιχνίδι της Sony θα πάει στο Xbox. Έχουμε τρελαθεί τελείως, έτσι. Έχουμε και τρελαθεί. Είχαν πει ότι το The MLB The Show, το οποίο είναι παιχνίδι το οποίο φτιάχνει αποκλειστικά στούντιο του PlayStation, λέει ότι θα υπάρχει πλέον το παιχνίδι και στο Xbox. Βέβαια, παιδιά, αυτό δεν το έχουμε δει να συμβαίνει. Συμβαίνει πολύ σπάνια, δηλαδή σχεδόν ποτέ βασικά, τώρα που το ξανασκέφτομαι. Παιχνίδι του PlayStation να πάει ιδίως σε Xbox, δεν μιλάμε για PC. Αλλά λόγω του ότι βλέπουμε πολλά παιχνίδια πλέον να γίνονται cross-platform και να υπάρχουν σε πολλές πλατφόρμες, δεν είναι καθόλου απίθανο να το δούμε αυτό. Και άλλωστε, έχουμε δει έτσι κι αλλιώς τέτοιες κινήσεις, όπως είναι για παράδειγμα από τη Microsoft με το Ori, που περιμέναμε να το δούμε στο Switch. Παρ' όλα αυτά, φαίνεται ότι θα προλάβει πρώτη η Sony που θα πάει το The MLB The Show από το PlayStation στο Xbox. Δηλαδή, θα υπάρχει και στις δύο κονσόλες, ενώ μέχρι τώρα ήταν αποκλειστικότητα του PlayStation καθότι αναπτύσσεται και από το στούντιο της Sony. Τώρα, παιδιά, φαντάζομαι ότι πολλοί έχετε παραγγείλει PlayStation, κάρτες γραφικών και δεν τα έχετε πάρει. Λοιπόν, οπλιστείτε με υπομονή, γιατί σας βλέπω να τα παίρνετε ίσως και μετά το καλοκαίρι. Η AMD στην τελευταία της ανακοίνωση ανακοίνωσε στην ουσία, έσπασε ρεκόρ η νέα RX 6000 σειρά GPU, αλλά και των Ryzen επεξεργαστών. Φυσικά τα συναντάμε το hardware αυτό και μέσα στις κονσόλες. Ανακοίνωσε ότι έσπασε ρεκόρ σε σχέση με τις προηγούμενες γενιές και προφανώς αφήνει να εννοηθεί μέσα από την AMD και την ανακοίνωση της Λίζα Σου ότι λόγω της μεγάλης ζήτησης που υπάρχει, το stock είναι πάρα πολύ μικρό, με αποτέλεσμα στην ουσία δεν μπορεί να καλύψει τη ζήτηση που έχει για όλο αυτό το hardware, με αποτέλεσμα μας λέει ότι το stock θα έρθει στα κανονικά του μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του 2021. Πράγμα που σημαίνει, παιδιά, ότι πολλά πράγματα δεν θα είναι διαθέσιμα και θα συνεχίσουν για πολύ καιρό ακόμα να μην είναι διαθέσιμα. Και επίσης ανακοίνωσε ότι ίσως σε ό,τι αφορά το πιο ακριβό hardware και τις πιο ακριβές GPU δούμε κάποιο stock, μια μικρή διαθεσιμότητα. Σε ό,τι αφορά όμως τα πιο φθηνά εξαρτήματα δεν θα υπάρχουν πουθενά, όπως υπάρχει και στη σειρά RTX 3000 της Nvidia. Οπότε, παιδιά, όσοι περιμένατε να αυξηθεί το stock μέχρι το καλοκαίρι, θα αργήσει ίσως και περισσότερο. Οπότε, οπλιστείτε με υπομονή και προσπαθήστε ό,τι αγορές κάνετε να είναι σε λογικές τιμές και μην αφήνετε τους scalpers και όλους τους άλλους να σας εκμεταλλευτούν. Τους κερδοσκόπους, ας το πούμε. Λοιπόν, αυτό ήταν το πρώτο Tech Talk για το 2021. Θα έρθουν πολύ περισσότερα, καθότι, παιδιά, γίνεται ένας χαμός από νέα και όσο προχωράει το έτος, και ειδικά το 2021 το περίμενα πιο normal, αλλά τελικά μου φαίνεται θα είναι πιο περίεργο και θα δούμε τρελά πράγματα και από τεχνολογίες και από πράγματα που θα μας φρικάρουν σε ό,τι αφορά διαθεσιμότητες κλπ. Οπότε stay tuned, γιατί έρχονται και άλλα Tech Talk και θα συζητήσουμε για πολύ περισσότερα θέματα. Μέχρι το επόμενο βίντεο, καλή συνέχεια!